Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Νομαρχιακής, εμείς δεν τον ξέρουμε, τον κύριο Μπαρμπούνη, με αφορμή και τη χθεσινή περιοδία του κυρίου Μητσοτάκη, του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, στο Λασίθι. Ξεκίνησε από Σιτία, ακούσαμε και τις δηλώσεις του, έκανε μια στάση στο Μακρύ Γυαλό, ήρθε στην Ιερά Πέτρα, πήγε στο καταφύγιο, είπαμε, του Τάκη στη συνέχεια. Άγιος Νικόλαος, και το βράδυ χθες είχε την ομιλία στο Ηράκλειο. Ελπίζω να τα λέω καλά, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Μπαρμπούνη. Καλημέρα, κύριε Τσαγκαράκη, στους ακροατές μας. Πράγματι, χθες η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές ξεκίνησε. Του 25 Ιουνίου ξεκίνησε. Και ήταν πολύ τιμητικό για το Λασίθι το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αυριανός πρωθυπουργός, κατά τη δική μας εκτίμηση, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αποφάσισε να την ξεκινήσει από το Λασίθι. Έφτασε χθες το μεσημέρι στη Σιτία. Στη συνέχεια πήγε στο κέντρο της πόλης, όπου τον υποδέχθηκε πλήρως κόσμου. Και εδώ που θέλω να σημειώσω κάτι, ότι και σε όλα τα σημεία που επισκέφθηκε, λαμβάνοντας υπόψη και την ώρα που, αλλά και την ημέρα, ήταν μια καθημερινή εργασία ημέρα, και η ώρα ήταν, ώρες εργασίας δεν είχαν πολλοί άνθρωποι τη δυνατότητα να παρευρεθούν. Πραγματικά η συμμετοχή του κόσμου ήταν συγκινητική, και σε ό,τι αφορά τον όγκο, τέλος πάντων, και τον αριθμό των παρευρεσκομένων, αλλά και από το γεγονός ότι ήταν τόσο θερμές οι αντιδράσεις και οι πολίτες είχαν τόση ανάγκη και με τόση θέρμη πλησιάσανε το Κυριάκο το Μητσοτάκη, που εμένα, έναν άνθρωπο που γνωρίζετε ότι ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με την τοπική Νέα Δημοκρατία και έχω παρευρεθεί σε πάρα πολλές συγκεντρώσεις τέτοιου είδους και με πάρα πολλού και με αρκετούς διαφορετικούς αρχηγούς, πραγματικά για μένα αυτό το πράγμα ήταν πρωτόγνωρο, και οφείλω να την καταθέσω πρώτα απ' όλα ως πολίτης ότι ειλικρινώς εγώ τέτοιες αντιδράσεις από πολίτες προς ένα πολιτικό δεν είχα ξαναδεί. Να. Τώρα, πρόεδρε, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, ηλεκτρονικά, ο πρωθυπουργός και στο TikTok και στο Facebook, παντού επικοινωνεί με τον κόσμο. Τέτοιου τύπου συγκεντρώσεις δεν είναι λίγο, ας πούμε, έτσι, παλιών αιώνων, προηγούμενων εποχών? Χωρίς να θέλω να πω κάτι, λέω τώρα. Ποια θα ήταν η απάντηση σας? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η σχέση ενός πολιτικού με έναν πολίτη θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν επιτρέπουν οι συνθήκες και σε προσωπικό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι είναι υποτιμητικό για έναν πολίτη ο αρχηγός ενός κόμματος να πάει κοντά του. Γιατί προσέξτε, δεν πήγε ο πολίτης στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέβηκε προς τον πολίτη να τον δει από κοντά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν πάνω σε κάπου και έβλεπε από κάτω τους πολίτες παρευρισκόμενους. Ήταν κοντά τους, μίλησε μαζί τους, τους έσφιξε το χέρι, τους φίξανε το χέρι, υπήρξε μια αμοιβαιότητα. Αυτή είναι η πεμπτουσία της σχέσης πολιτικού και πολίτη. Αλίμονο, αν, και μου κάνει εντύπωση αυτή η γνώμη ειλικρινώς που καταθέτεται. Όχι, είναι ερώτημα, αλλά είναι μια προσωπική. Εμένα προσωπικά μου προσθένει εντύπωση η προσέγγιση αυτή, όσο και αν καταλαβαίνω ότι. Όχι, είναι γενική. Ένα άνθρωπο ο οποίο ασχολείται με τα ηλεκτρονικά μέσα και αυτά. Μισό λεπτό, πρόεδρε. Το ερώτημα δεν είναι μόνο για τις περιοδίες του πρωθυπουργού, είναι για όλους τους πολιτικούς. Έτσι, επειδή έχω εσάς μπροστά σας. Μα κοιτάξτε, κύριε Καράκη, παλιότερα πριν κάπω καιρό. Δεν εξέφρασα άποψη. Ερώτηση ήταν. Ναι, ωραία. Ακούστε με λοιπόν. Πριν κάμποσα χρόνια κατηγορούσαμε και καλά την πολιτική του καναπέ. Ότι ερχόταν τηλεοπτική κονσέρβα στον πολίτη, ο πολίτης καθόταν στον καναπέ του, δεν σηκωνόταν τον καναπέ να γίνει κοινωνός και ενεργός πολίτης. Όχι, όχι, μα το ίδιο πράγμα είναι. Όχι. Δεν, ανεξάρτητα από όπως. Ακούστε, μα τη γνώμη μου ζητάτε. Ναι, ανεξάρτητα, αλλά, λοιπόν, από. Αυτό αναφέρεται, ας πούμε, σε άλλα ζητάτε τη γνώμη μου. Μα μου ζητάτε τη γνώμη μου. Ωραία. Δεν μπορεί. Δεν θέλετε. Μισό λεπτό. Δεν θέλετε. Μα δεν λέω τη δική μου άποψη. Ερώτησες κάτι. Ερωτήσεις. Όχι. Κάντε λάθος. Δεν εξέφρασα άποψη. Σας αφήνω, αλλά πάτε αλλού.
Ναι, η λογική του καναπέ έχει να κάνει με διεκδικήσεις, πρόεδρε. Δεν έχει να κάνει, ας πούμε, με το γιατί δεν πας στον τάδε αρχηγό ή στον τάδε στον άλλο αρχηγό. Και είναι γενική, δεν στοχοποιώ το κύριο Μητσοτάκη, έτσι προς Θεού. Απλά σαν γενική ερώτηση είναι. Δεν είναι τοποθέτηση όμως, έτσι. Γιατί ξέρετε ότι λοιπόν, τοποθετήσεις κάνω και δεν έχω ανάγκη. Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσακά. Ναι, σας ακούω. Ξαναλέω λοιπόν. Μου ζητήσατε τη γνώμη μου και την καταθέτω. Ναι, αλλά μην τα βάζετε με το δίμη τη δημοσιογράφου, σας ρωτάει. Μα δεν τα βάζω με κανένα. Έμα. Έμα, κύριε Τσακαράκη. Έχει χαθεί. Εγώ με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Όχι καθόλου. Δεν νομίζω ότι είστε σε δύσκολη θέση. Είμαι σε δύσκολη θέση. Γιατί προσπαθώ να πω κάτι και απολογούμε για τη γνώμη μου. Δεν είναι αυτό. Είμαι να απολογηθώ για τη γνώμη μου. Όχι καμία απολογία. Την άποψή σας θέλω για αυτά. Πιστεύετε... Μα προσπαθείτε συνεχώς να πείτε κάτι, ξεκινώντας εγώ να πω κάτι άλλο. Αφήστε με να πω τη γνώμη μου. Αν δεν τη θέλετε τη γνώμη μου, γιατί με καλέσατε. Ναι. Πάμε λοιπόν. Καταθέτω λοιπόν τη γνώμη αυτή που μου ζητήσατε σε ό,τι αφορά, γιατί ο κόσμος ξέχασε τόση ώρα που μιλάμε εμείς. Τι με ρωτήσατε. Με ρωτήσατε λοιπόν αν αυτή η πορεία των πολιτικών προς τον πολίτη είναι σύγχρονη μέθοδος προσέγγισης τέλος πάντων της κοινή γνώμης και όχι παλιακή, ας το πούμε, να τα πούμε απλά να τα καταλάβω. Ξαναλέω λοιπόν εγώ και ξανακαταθέτω τη γνώμη μου ότι αυτό ακριβώς είναι η πεπτουσία της σχέσης πολιτικού και πολίτη. Ο πολιτικός πρέπει να έρχεται κοντά στον πολίτη. Πρέπει ο πολίτης ανατακτά χρονικά διαστήματα και όσο περισσότερες φορές επιτρέπει το πρόγραμμα του κάθε πολιτικού να έρχεται σε επαφή μαζί του. Να μπορεί ο πολιτικός να ακούσει διαζώσεις και το παράπονο και τη χαρά και την επιθυμία του πολίτη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάθε χρονική στιγμή και κάθε χρονική περίοδο υπάρχουν και διαφορετικά εργαλεία στα χέρια των επικοινωνιολόγων να επικοινωνήσουν το πολιτικό μήνυμα που θέλουν κάθε φορά να στείλουν. Τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε, έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, έχουμε τα ραδιόφωνα, έχουμε την τηλεόραση, έχουμε ένα σώρο πράγματα στη διάθεσή μας. Αυτό νομίζω, προσθετικά της προσωπικής επαφής, την οποία εγώ ξαναλέω, θεωρώ τη βασικότερη, γι' αυτό και αν είδατε και στην προεκλογική περίοδο που προηγήθηκε, εμείς τουλάχιστον ως πολιτική παράταξη δεν αφήσαμε χωριό, πλατεία, σπίτι να μην προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες. Αυτό το πράγμα συνεχίζουμε και τώρα. Δεν αλλάξαμε σε κάτι την πολιτική μας. Τώρα αν έχουμε εμείς σήμερα περισσότερα μέσα από ό,τι είχαμε το 2000 ή το 1990 ή το 1970, αυτό ναι, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη της κοινωνίας, μια φυσιολογική εξέλιξη της τεχνολογίας και αλίμονο, αν τα σύγχρονα πολιτικά κόμματα που πρέπει να πιάσουν και αυτό το μπαλμό τέλος πάντων και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες, δεν τις χρησιμοποιούσαν. Άρα λοιπόν εμείς ως Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, όπως φαίνεται, χρησιμοποιεί πάντως, όλα αυτά πάντως, τα μέσα. Μπορώ να σας κάνω και εγώ ένα ερώτημα, κύριε Παραμονή. Σχετικά με την χθεσινή αυτό, την ερώτηση, να προσθέσω μάλλον στην ερώτηση της κυρίας Τσαγκαράκη. Η χθεσινή παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, είτε στη Σιτία, είτε στο Μακρύγαλο, είτε στην Ιερά Πέτρα, γενικότερα στο Λασίθι και με την πορεία που έχει να κάνει για όλο το νησί και όχι μόνο. Έχει να κάνει με έναν διάλογο με τους πολίτες. Ή όχι, γιατί στην προηγούμενη περίπτωση δεν νομίζω ότι ανοίχθηκε κάποιος διάλογος με τους πολίτες. Υπήρχαν κάποιες αναφορές γενικού περιεχομένου όσον αφορά τον τόπο και γενικότερα. Ναι, δεν έγινε κάποιος διάλογος. Η επαφή, όπως είπατε, για να ακούσει και να φουγκραστεί, δεν παράγεται από αυτό. Παράγεται από κάποιες επιτροπές πιθανότατα εδώ του νησιού, είτε φύλλα προσκύμενες προς τη Νέα Δημοκρατία, είτε και από άλλους πολιτικούς χώρους, έτσι ώστε να ακούσει τα προβλήματα. Δεν νομίζω όμως ότι η παρουσία του ήταν καθαρά προεκλογική. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχε να κάνει να φουγκραστεί τις ανάγκες του τόπου. Πιστεύετε ότι κάνω λάθος? Καταρχήν, δεν είπα εγώ αυτό. Είπα λοιπόν ότι από την αρχή και στα δελτία τύπου και σε όσες φορές ενημερώσαμε και τα μέσα αλλά και τους πολίτες για την παρουσία του Πρωθυπουργού, είπαμε ότι ξεκινά ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και συναντά τους πολίτες. Αυτό γράφει και η αφίσα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντά τους πολίτες του νομού Λασιθίου. Από εκεί και πέρα όμως, μην ξεχνάμε, δηλαδή
Αυτή τη στιγμή, λέτε, παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος να πει γιατί ο Μητσοτάκης είδε πολίτες και δεν είδε φορείς να ακούσει τα προβλήματα. Μα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός της Ελλάδας. Θεωρείτε λοιπόν εσείς θα ήταν τιμητικό για αυτόν να έρθει να πει τώρα μετά από 4 χρόνια πρωθυπουργίας ότι ελάτε τώρα μια εβδομάδα μετά τις προηγούμενες εκλογές και 5 μέρες μετά που παρέδωσα την πρωθυπουργία ότι ελάτε τώρα να μου πείτε τα προβλήματα, δηλαδή 4 χρόνια δεν τα ήξερε τα προβλήματα. Ναι, σωστό και αυτό που λέτε. Αυτό το πράγμα είναι κοινή λογική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας 4 χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 4 χρόνια σε καθημερινή βάση μοχθούσε για το καλό της Ελλάδας. Δεν ήρθε ένας πολιτικός ουρανοκατέβατος να ακούσει πρώτη φορά τα προβλήματα. Ναι, δεν είπαμε αυτό. Εμείς το βάλαμε σε άλλη βάση, βέβαια. Δεν το βάλαμε έτσι όπως το λέτε τώρα. Εντάξει. Πάντως, πρόεδρε. Νομίζω ότι διηγήσαμε τον κόνο μα. Όχι, εντάξει, ερωτήσεις κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να κάνουμε ερωτήσεις. Οι απαντήσεις τώρα είναι δικό σας θέμα. Εγώ απαντώ. Βλέπετε, εγώ δεν αποφεύγω καμία. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω διαφορετική προσέγγιση. Είσαι ένας ωραίος, υπέροχος πάντα διάλογος. Ζωηρός, έτσι, και είναι και τέτοια η ώρα, οπότε να ξυπνήσουμε. Λοιπόν, τώρα, δεν δόθηκε καμία απάντηση που περίμενε ο κόσμος, γιατί είδα και τα σχόλια αρκετών, ας πούμε, δεν δόθηκε απάντηση για το τι θα κάνει για τα νοσοκομεία. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν συγκεκριμένο, δηλαδή, κανένα νοσοκομείο δεν φεύγει, όλες οι δομές υγείας θα υπάρχουν, διατηρούνται και υποστηρίζονται. Είναι ακριβώς τα λόγια του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό πώς το μεταφράζετε εσείς αυτό εδώ τη δήλωση? Εγώ δεν χρειάζεται να μεταφράσω, δεν μπορώ να μεταφράσω, ούτε δικαιούμαι να μεταφράσω τα λόγια του Πρωθυπουργού. Επειδή Πρωθυπουργός... και τα νοσοκομεία και την όλη εικόνα, έχετε μια πολύ καλή εικόνα για το τι γίνεται, γι' αυτό σας το λέω. Τι ο σημαίνει αυτό λοιπόν, δηλαδή? Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ήταν ξεκάθαρος. Καμία δομή στο νομό Λασιθίου δεν πρόκειται να κλείσει την επόμενη τετραετία ή για όσο χρόνο αυτός έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Ήταν ξεκάθαρος, το είπε στην Ιερά Πέτρα. Μάλιστα στην Ιερά Πέτρα ανέφερε σε μια αποστροφή του λόγου του ότι και ήταν λόγω της παρουσίας της κυρίας Αγαπηδάκη ότι υπάρχει και άνθρωπος από το Λασίδι για τα θέματα υγείας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρα από τον βουλευτή και πρώην υπουργό, το κύριο Πλακετάκη, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από το Λασίθι είναι και η κυρία Αγαπηδάκη Ειρήνη από το Παλέκαστρο τη Ιππία. Μην τα ξεχνάμε και αυτό. Το νομό του Λασιθίου αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται κοινοβουλευτικά από 2 ανθρώπους. Πιστεύετε, πιστεύετε ότι φωτογράφησε την κυρία Αγαπηδάκη? Αλλά αν θέλετε να πάμε και στο θέμα τα. Την κυρία Αγαπηδάκη. Αν θέλετε να πάμε στο θέμα του νοσοκομείου, να μην νομίζετε ότι υπεκφεύγω. Όχι, σε σχέση με αυτό θα σας αναφερθώ. Την κυρία Αγαπηδάκη τη φωτογράφησε, πιστεύετε, σαν μελλοντική υπουργό υγείας σε σχέση με τον κύριο Πλευρή? Αυτό καταλάβαμε. Ήταν, πιστεύετε, η αναφορά η οποία έτσι άφηνε αυτή την αίσθηση? Εγώ δεν μπορώ, ξαναλέω. Δεν σας δω να ερμηνεύσετε. Πώς το λάβατε εσείς? Όχι, όχι, δεν νομοποιούμε. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να τα λόγια του Πρωθυπουργού να προσπαθήσω να τα ερμηνεύσω. Νομίζω σε περίπου σε κανένα μήνα η χώρα θα έχει καινούργια ισχυρή κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Την επομένη της ορκομοσίας του ως Πρωθυπουργός θα ορίσει τα μέλη της νέας κυβέρνησης. Χαρά και τιμή για το Λασίθι θα είναι να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι λασιθιώτες. Μακάρι λοιπόν να είναι και οι δυο λασιθιώτες βουλευτές, και ο ένας βουλευτής και η μία βουλευτήνα να έχουν χαρτοφυλάκιο. Χαρά για το Λασίθι και τιμή για το Λασίθι θα είναι. Από εκεί πέρα όμως εγώ δεν πρόκειται να ερμηνεύσω τα λόγια του Πρωθυπουργού. Εγώ όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει σε υψηλότερο επίπεδο δέσμευση για το γεγονός ότι κανένα από τα 4 νοσοκομεία του Λασιθίου δεν κινδυνεύει. Δηλαδή νομίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός διαστόματος του Κυριάκου του Μητσοτάκη και αυριανού Πρωθυπουργού, να μην το ξεχνάμε, οριστικά δόθηκε τέλος σε αυτή την κουβέντα που γίνεται περί κλεισίματος νοσοκομείων, περί υποβάθμισης νοσοκομείων και αυτά. Νομίζω οριστικά τέθηκε το τέλος σε αυτή την κουβέντα. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, οπότε πώς πάμε τώρα στις εκλογές, Πρόεδρε? Έτσι, ένα σχόλιο και να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Εμείς, κύριε Τσακαράκη, όπως την προηγούμενη φορά, δεν θα προσπαθήσουμε μάλλον να έρθουμε σε επαφή και με τον
και με τον κάθε πολίτη του νομού Λασιδίου που βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο του νομού. Αυτό κάναμε την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, αυτό θα κάνουμε και αυτή την προεκλογική περίοδο, ως οφείλουμε να κάνουμε ως πολιτική παράταξη, ως πολιτικός φορέας, τιμώντας την εμπιστοσύνη του λασιδιωτικού λαού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε πρώτη στο Λασίθι για πρώτη φορά στη σύγχρονη κοινοβουλευτική ιστορία. Μάλιστα. Ο στόχος να λοιπόν, ανέβει είχα... το ποσοστό, ο στόχος για αυτές τις εκλογές. Εμείς φυσικά ο στόχος μας είναι να ανέβει. Από εκεί πέρα ξαναλέω το ποσοστό μας. Από εκεί πέρα ξαναλέω τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχουν οι πολίτες του Λασιδίου. Εμείς δεν υποτιμούμε την κρίση τους. Αντίθετα, έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση τους. Και για άλλη μια φορά θα τους παρακαλέσουμε και να συγκρίνουν πάλι τα προγράμματά μας. Και στο τέλος να κρίνουν ποιο θα υποστηρίξουν. Αυτό όμως θέλω να πω και να τονίσω, και αυτό θέλω να μείνει ως τελευταία κουβέντα από τη σημερινή μας επαφή προς τους λασιθιώτες, να καταστήσω για άλλη μια φορά σαφές ότι στις 25 του Ιούνιου ψηφίζομαι για κυβέρνηση, ψηφίζομαι για πρωθυπουργό. Δεν ψηφίζομαι για ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση, ούτε ποιος θα έχει το ρετυρέ στην κέντρο αριστερά, την αριστερή πολυκατοικία. Μάλιστα. Να το πω και με παράδειγμα. Πάντως, εμείς λοιπόν... έχει στοχοποιηθεί το ΠΑΣΟΚ. Λες και είναι η αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, συγκριτικά με τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Είδαμε μια στροφή σε αυτό και στις δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στις δηλώσεις του ιδίου, του Προέδρου της. Εγώ θα σας αντιστρέψω αυτό που λέτε και θα σας πω ότι εμείς κανέναν δεν στοχοποιούμε. Απλά. Τα θεωρώ, προσωπική μου άποψη, είναι ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με την όθηση τέλος πάντων του εκλογικού αποτελέσματος που ανεβήκανε σε κάποιες μονάδες, 2-3 μονάδες σε σχέση με το ποσοστό του 2019, με τη φόρα λοιπόν αυτή και βλέπω και προσβλέποντας την προοπτική να κοντράρουν σε ό,τι αφορά, ξαναλέω, τη δεύτερη θέση, όχι την πρώτη θέση που διακυβέρνηση χώρα, τη δεύτερη θέση που σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό παλεύουν τα δύο κόμματα. Έχουν αρχίσει τα στελέχη και κάνουν μια πλειοδοσία κινήτρων, βγαίνουν στα μέσα και μιλάνε περισσότερο. Από αυτή λοιπόν την προσπάθεια πέφτουν και σε λάθη. Δεν φταίει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που δυο βουλευτές εχθές του ΠΑΣΟΚ είπαν ότι θα φορολογήσουν τα κέρδη των επιχειρήσεων. Με ό,τι συνέπειες μπορούν, ότι θα αυξήσουν τη φορολογία. Τα κέρδη των επιχειρήσεων. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία που είναι μαρτυριάριδες αυτοί. Μαρτυριάριδες είναι και υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν προκαλέσαμε κανένα να πει πράγματα. Μοναχοί τους βγαίνουν και τα λένε. Αυτοί μαρτυρούν τις δεύτερες σκέψεις τους και την κρυφή τους ατζέντα. Εμείς, η Νέα Δημοκρατία, ξεκινούμε και πάλι με το ίδιο πρόγραμμα, με τους ίδιους στόχους, με τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές, με όσες είχαμε και την προηγούμενη τετραετία. Θέλουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε το 2019 και νομίζω ότι στις 25 Ιουνίου ο λασιθιώτικος λαός και ο ελληνικός λαός θα πούμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη προχώρα σταθερά, τολμηρά μπροστά και τη νέα τετραετία. Ερώτηση φιλοκρατή. Στο νοσοκομείο προχθές εφημέρευαν 2 γιατροί και τα ΤΕΠ κινδυνεύουν με 2 επιπλέον αποχωρήσεις. Δεν κλείνει το νοσοκομείο, λέει ο φίλος Σοκράτης προς εσάς. Το νοσοκομείο, σε ό,τι αφορά την πολιτική βούληση, δεν υπάρχει πολιτική βούληση να κλείσει. Τώρα, εάν, παραδείγματος χάρη, κάποιες θέσεις προκυρήσονται και δεν καλύπτονται, αυτό δεν μπορεί η κυβέρνηση να το φτιάξει με κάποιο τρόπο. Η κυβέρνηση αυτό που να κάνει, το κάνει. Προκυρήσει τις θέσεις των γιατρών. Τώρα, αν δεν υπάρχει διάθεση και ενώ υπάρχει προσφορά, ενώ υπάρχει ζήτηση μάλλον για θέσεις, δεν υπάρχει προσφορά από τους γιατρούς, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς και μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα τόσο έντονης παρέμβασης ώστε να το λύσουμε αυτό. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά νομίζω ότι το θέμα το έκρισε χθες ο Πρωθυπουργός. Τα νοσοκομεία του νομού Λασίου και τα τέσσερα, ξαναλέω. Και τα τέσσερα, κανένα δεν θα υποβαθμιστεί, αντίθετα, και τα τέσσερα θα αναβαθμιστούν. Και μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγες μέρες δόθηκαν πάλι πάρα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης
και στα τέσσερα νοσοκομεία του νησιού για να κάνουν έργα. Ναι, αλλά αυτό, δηλαδή, που λέτε, αυτό το οποίο λέτε τώρα, ότι δεν υπάρχουν ίσως τα εργαλεία για να μπορέσετε να διορθώσει η Νέα Δημοκρατία το θέμα της έλλειψης των γιατρών ή της μη εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά τους, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να λυθεί από ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν απλά στην περιοχή. Τα κίνητρα, τρόπο, για πείτε μου. Κίνητρα, προφανέστατα είναι κίνητρα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι τα άλλο. Κίνητρα, ναι, τα κίνητρα φυσικά. Και είπαμε επίσης. Γιατί έτσι όπως το είπατε, δεν αναφερθήκαν τα κίνητρα. Και είπαμε, ναι, δεν μπορεί όμως. Και, να σας πω κάτι. Και πάλι όμως, ξαναλέω, αυτό είναι στην προσωπική ευχέρεια του κάθε γιατρού να βάλει ή να μην καταθέσει τέλος πάντων αίτηση για πρόσληψη. Από εκεί πέρα, φυσικά και πρέπει τα πράγματα και στον τομέα των κίνητρων να βελτιωθούν. Και να σας θυμίσω πάλι ότι και ο Πρωθυπουργός είπε. Η επόμενη τετραετία θα είναι η χρονιά που ο βασικός στόχος είναι καλύτερη μισθή για όλους, καλύτερη μισθή στο δημόσιο, καλύτερη μισθή στον ιδιωτικό τομέα. Στα πλαίσια αυτά και οι μισθοί των γιατρών θα αυξηθούν. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αναδρομικά από 36 του 2023, πήραν 10% αύξηση για γιατροί του ΕΣΥ. Μην τα ξεχνάμε νομίζω αυτά. Δηλαδή, μην είμαστε. Όχι, δεν είμαστε μηδενιστές. Παρακαλώ πολύ να μην μηδενιστούμε. Δηλαδή, και το αποτέλεσμα βλέπει ο κόσμος. Ναι, μα δεν μπορούμε. Μα μιλήσατε για κίνητρα και σας είπα ένα κίνητρο. Εντάξει, αυτό θέλει πολύ. Που θεσμοθετήθηκε. Μα εγώ τι να σας κάνω τώρα, αν τα κίνητρα αυτά δεν είναι ακριβώς αυτά που. Δεν θέλετε διάλογο, πρόεδρε. Δηλαδή, ερωτήσεις δεν θέλετε να σας κάνω. Εγώ αυτό που ξέρω για παράδειγμα είναι ότι αν μια κυβέρνηση είχε σκοπό να κλείσει κάποια νοσοκομεία, δεν θα τα ανακαίνιζε για παράδειγμα και δεν θα έδινε παραδείγματος χάρη 600.000 ευρώ για εργασίες στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, ούτε για την ανακαίνιση χειρουργικής κλινικής της Ιεράπετρας, ούτε για την. Απλά μην όμορφα κτίρια, χωρίς και εξοπλισμένα, χωρίς γιατρούς. Αυτό είναι ο κίνδυνος είναι να συμβεί στην περιοχή και όχι μόνο. Είναι γενικότερο. Το παράδειγμα αυτό όμως το είπα στο πνεύμα ότι δεν σχεδιάζει κάποιος να κλείσει μία δομή ενώ ταυτόχρονα της ανακαινίζει τα ΤΕΠ και τις εγκαταστάσεις. Το θεωρείτε εσείς αυτό λογικό? Όχι, απλά το μεταφράσατε εσείς. Εσείς το μεταφράσετε έτσι. Η δικιά μας ερώτηση ήταν. Πώς να το μεταφράσω? Όχι, πείτε μου στην μετάφραση. Εγώ το μετάφρασα έτσι. Πώς το μεταφράσω? Ωραία, πολύ ωραία. Τότε να σας το επαναλάβω το ερώτημα για να μήπως βρούμε το σημείο της ερώτησης. Αλλά σας λέω. Αλλά ότι είναι. Για γιατρούς. Ναι, ως προσωπικό. Ως προσωπικό οι γιατροί για να μπορέσουν να παρακινηθούν στον ιδιωτικό τομέα, θα σας πάω. Ένας εργαζόμενος για να πάει στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να έχει τα κίνητρα και τα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να καταλάβει και η εξέλιξή του, η μισθοδοσία του, η γενικότερη. Καλές συνθήκες εργασίας. Αν δεν διορθωθούν αυτά τα κίνητρα και στο θέμα των νοσοκομείων, πώς θα είναι θετικό και θέλητρο για κάποιον να μπορέσει να ενταχθεί σε αυτά? Γι' αυτό σας το ανέφερα. Ποιος έχει διαφωνήσει σε αυτό που λέτε ποτέ? Όση ώρα μιλάμε, διαφώνησα εγώ σε αυτό. Σας είπα, σας έφερα και παράδειγμα ότι σε αυτό που λέτε έχει δίκιο και έχετε δίκιο και για το σκοπό αυτό. Πρέπει και ενδεχομένως να εξεταστούν και νέα κίνητρα, αλλά σας είπα, σε ό,τι αφορά ένα βασικό κίνητρο, τους μισθούς και σε ό,τι αφορά και τους γιατρούς, είπαμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία με στόχο τους καλύτερους μισθούς για όλους. Και σας είπα επίσης ότι σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, αναδρομικά από 36 του 2023, οι γιατροί του ΕΣΥ πήραν 10% αύξηση στο μισθό τους. Τι δεν καταλάβατε? Εγώ νομίζω ότι είναι σαφής η στόχευση. Είναι σαφής ο δρόμος. Δεν αφήνουμε περιθώρια για παρερμηνίες. Και στα κίνητρα προσπαθεί η κυβέρνηση, όχι εγώ, προσπαθεί η κυβέρνηση να παρέμβει στον τομέα των κίνητρων. Αλλά ξαναλέω, το βασικό, η βασική απόδειξη για την πρόθεση της νέας κυβέρνησης είναι ότι δεν υπάρχει λογική το να εγκρίνεις χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί να σας πω και κάτι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν άλλες ανάγκες για να οδηγηθούν αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν ανάγκες παντού. Άρα, εάν δεν είχαν σκοπό να τα κάνουν για να κάνουν και το δικηγόρο του διαβόλου, δεν υπήρχε λόγος να τα εγκρίνουν. Άρα, λοιπόν, η στόχευση είναι καλυτέρευση των εγκαταστάσεων,
και στελέχωση των νοσοκομείων με καινούριο προσωπικό. Και να το πούμε και αυτό, ότι πάλι από την Ιεράπτρα, γιατί αυτό δεν το είπαμε, και από τον Άγιο Νικόλαο και από την Σιτία, πέρα από το γεγονός ότι δεν κλείνουν οι δομές του Λασιθίου, δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για 10.000 προσλήψεις στον τομέα της υγείας την επόμενη τετραετία. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Δεν νομίζω στον τομέα της υγείας να έχουν γίνει τόσα πράγματα στο Λασίθι όσα γίνανε την τελευταία τετραετία. Κάτσετε κάτω με μολύβι και χαρτί και να τα δείτε, να δείτε ότι στα λόγια μου θα έρθετε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το κρίνουν οι πολίτες. Πρόεδρε, ωραία. Μα φυσικά, το έχω πει πρώτα, ότι ο κυρίαρχος λαός κρίνει, δημοκρατία. Ναι. Ο Μακαρίτης, ο Παύλος, ο Πακογιάννης έλεγε ότι δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υπάρχουν εκλογές. Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς, θα έχουμε την ευκαιρία όλες τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, τέλος πάντων, να κουβεντιάζουμε, να ξεδιπλώσουμε ξανά το πρόγραμμα, να απαντήσετε σε ερωτήματα και ακροατών, αφού θέλετε να είστε έτσι, έχετε επαφή με το κοινό, έτσι, μέσα από το δικό μας το μέσο. Και θα εγώ δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Απλά στις προσωπικές ερωτήσεις που του κάθε ακροατή κρύβεται το προσωπικό επίπεδο και για το προσωπικό τέλος πάντων πράγμα. Και δεν μπορώ και εγώ τώρα να έχω απαντήσει σε όλα, αλλά εγώ σε γενικές ερωτήσεις σε όλα τα θέματα, σε γενικές δηλαδή. Που γενικότερα είναι γενική ερώτηση. Ούτε προσωπική ερώτηση σας κάναμε. Όπου έχω απάντηση, όπου ερωτάνε, απαντώ και νομίζω ότι απαντώ και δεν αφήνω και τεκμηριωμένα. Δεν λέω λόγια του αέρα. Προσπαθώ με τεκμηριωμένες απαντήσεις να δείτε. Λοιπόν, εντάξει, Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ απλά ένα δευτερόλεπτο να καταχρεώσω το χρόνο σας, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους Λασιθιώτες σε όλες τις περιοχές που επισκεφτήκαμε για την συγκινητική πραγματικά παρουσία τους χθες στις ομιλίες, στις παρεμβάσεις, όπως θέλετε πείτε το, στις συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν πραγματικά συγκινητική η συμμετοχή του κοινού και αυτή η συμμετοχή και αυτό το πάθος και αυτός ο τρόπος που εκδηλώθηκαν χθες οι πολίτες απέναντι στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, μας δίνει πλέον τη βεβαιότητα ότι στις 25 Ιουνίου, στις 26 μάλλον Ιουνίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Να είστε καλά, και Βαρμπούνη, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.